Τι έγινε, Dragon Fruit, δεν είσαι τόσο τρομακτικό πια. Γεια σας άτομα και καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο μιας νέας φανταστικής εκπομπής στην οποία θα σας μιλήσω για παράξενα φρούτα και λαχανικά από όλο τον κόσμο, από άκρη σ' άκρη της γης. Θα σας μιλήσω για άγνωστες ποικιλίες από γνωστά οπωροκυπευτικά που ξέρουμε όλοι μας, αλλά και για άλλα εντελώς άγνωστα φρούτα και εντελώς μυστηριώδη λαχανικά από χώρες μακρινές. Γιατί αυτά που μπορεί να βρει κάποιος στα μανάβικα όλου του κόσμου είναι πραγματικά ατελείωτα. Υπάρχει μια λαχανικοφρουτένια άβυσσος. Μανάβυσσος. Αυτός είμαι. Τέτοιες εκπομπές κάνω. Θα ξεκινήσω πρώτο επεισόδιο με ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό φρούτο. Τη διάσημη πιταχάγια. Η πιτάγια. Η dragon fruit. Η πιταχάγια είναι γνωστή για το έντονο φούξια χρώμα της και το χαρακτηριστικό δέρμα της που σε κάποια σημεία έχει φωλίδες και θυμίζει δέρμα δράκου. Καλλιεργείται στην Κεντρική και Λατινική Αμερική και είναι πάρα πολύ δημοφιλής στη Νότια Ασία. Μεγαλώνει πάνω σε ένα είδος κάκτου. Όχι αυτό ρε γαυγαβ, σε άλλο κάκτο, αλλά το προσπερνάω αυτό που έκανες για να πάμε παρακάκτο. Και έχει δύο βασικές ποικιλίες, τη φούξια και την κίτρινη. Δεν ξέρω αν θέλετε να ακούσετε για τα διατροφικά του στοιχεία, έχει πολλά αντιοξειδωτικά, υποτίθεται ότι κάνει καλό στην καρδιά, βοηθάει πολύ στο αδυνάτισμα, προφανώς αν τρως μόνο ένα τέτοιο την ημέρα. Η μοναδική παρενέργεια που έχει είναι μόνο για το φούξια φρούτο και είναι ότι αν φας πάρα πολύ μπορεί να δεις λίγο χρωματάκι εκεί κάτω. Σαν να έχεις φάει παντζάρι, σιγά το θέμα δηλαδή. Οπότε χωρίς πολλά πολλά ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσω. Θυμίζει πάρα πολύ άσπρο ακτινίδιο με τα ίδια σποράκια. Έχει μια αρκετά γλυκιά μυρωδιά και θέλω να το δοκιμάσω. Είναι πάρα πολύ ωριμό. Έχει μια πολύ εξωτική γεύση. Μου φέρνει στο μυαλό πάρα πολλά πράγματα. Θυμίζει λίγο πεπόνι, όχι όμως με την γλύκα του πεπονιού. Φέρνει λίγο σε ροδάκινο, φέρνει λίγο σε ακτινίδιο που τα κατάφερε καλύτερα στη ζωή του. Η φλούδα του είναι πάρα πολύ σκληρή και θυμίζει, δεν ξέρω, δέρμα. Φαντάζομαι ότι άμα τα αποξηράνεις όλα αυτά μπορείς να φτιάξεις έναν καναπέ, άμα φας 2 τόνους πιταχάγια, ή μπορώ να το πάρω σε μικρά κομματάκια και να τυλίξω το τιμόνι από το αυτοκίνητο. Αν το φρούτο είναι φούξια και μέσα είναι λευκό, η καταγωγή του είναι προφανώς από την Ασία, γιατί τα αντίστοιχα με ίδιο χρώμα απ' έξω της Λατινικής Αμερικής έχουν πολύ έντονο ροζ χρώμα. Προφανώς κάνει πολύ ωραία κοκτέιλ, έχω διαβάσει ότι κάνει πολύ καλή μαρμελάδα, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω φάει ψωμί με βούτυρο και μαρμελάδα πιταχάγια. Θα δοκιμάσω και την κίτρινη να δω τι γεύση έχει. Η κίτρινη έχει πιο χοντρή φλούδα και το εσωτερικό είναι ίδιο, απλά έχει μεγαλύτερα σποράκια. Δεν θα δοκιμάσω να δω πώς είναι η γεύση. Είναι πάρα πολύ γλυκιά και ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι νόμιζα. Η κίτρινη είναι πολύ πιο γλυκιά γιατί την ώρα που την ξεφλούδιζα έτσι ένιωσα την υφή ότι είναι πιο σκληρή, αλλά είναι πάρα πολύ ζουμερή, πάρα πολύ γλυκιά. Τα σποράκια σου κάνουν ένα ελαφρό κρίτσι-κρίτσι. Στην πορεία θα καθαρίσουν και το έντερο τελείως και πραγματικά εντυπωσιάστηκα τόσο που θα φάω άλλο ένα κομματάκι. Πραγματικά μου φέρνει στο μυαλό 15.000 γεύσεις, είναι πάρα πολύ νόστιμο και άμα είχα κλείσει τα μάτια και δεν έβλεπα ότι είναι σαν άσπρο ακτινίδιο δεν θα μπορούσα να καταλάβω τι είναι. Έχει υφή ακτινιδίου, θυμίζει λίγο κεράσι, λίγο μανταρίνι, λίγο άγουρο πεπονί, αργύτικο, δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ ωραίο και έχω ενθουσιαστεί. Επίσης μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να το κόψετε σε διάφορα σχήματα και να το βάλετε μέσα σε ποτά και να δώσετε έναν διαφορετικό χαρακτήρα στο κοκτέιλ σας. Δεν με νοιάζει τι λέω, έχω ενθουσιαστεί με τη γεύση γιατί τόση ώρα νόμιζα ότι θα είναι πιταχάλια. Πιταχάλια, πιταχάλια. Πιταχάλια. Τι έγινε, Dragon Fruit, δεν είσαι τόσο τρομακτικό πια. Μήπως σε έσφαξα. Αυτά από μένα, να τρώτε τα φρούτα σας.